Οι τιμές των τροφίμων κινδυνεύουν να εκτοξευθούν ακόμη υψηλότερα λόγω της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, κορυφαίων παραγωγών καλαμποκιού και μαλακού σταριού. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας, αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει στα λιμάνια της Ουκρανίας ο Ρωσικός στρατός. Πάντως, στις αρχές της εβδομάδας, στις διεθνείς αγορές, τα συμβόλαια στο καλαμπόκι αυξήθηκαν κατά 3% και στο σιτάρι κατά 6%. Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, το σιτάρι παρουσίασε αύξηση κατά 5,4%, έφτασε στο υψηλότερο σημείο από το 2012, ενώ το καλαμπόκι έφτασε σε υψηλό 7 μηνών. Η Ουκρανία είναι σημαντικός εξαγωγέας σιταριού και καλαμποκιού και η Ρωσία σιταριού. Οποιαδήποτε διακοπή των εξαγωγών αυτών των δύο χωρών θα οδηγούσε σε άνοδο των παγκόσμιων τιμών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν επιβληθούν κυρώσεις στο εμπόριο σιτηρών της Ρωσίας. Το 30% των εισαγωγών είναι από σιτάρι της Ουκρανίας, ειδικά τα μαλακά τα σιτάρια. Καταρχήν χρειάζεται ψυχραιμία. Μας ανησυχεί περισσότερο να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές, να τελειώσει αν είναι δυνατόν όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο ανέμακτα και να μπούμε σε μια κανονικότητα όσο γίνεται πλέον. Βέβαια, κάποιες ανατιμήσεις ήδη έχουν αρχίσει και σκάζουν μύτη, τόσο στα ελιέλαια όσο και στα σιτήρα. Ελπίζουμε να συγκρατηθούν και να μην έχουμε παραπέρα προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις ήδη. Ας ελπίσουμε να μην περάσουν ακόμα, γιατί από ό,τι ακούω, οι μήλοι έχουν κάποια παρακαταθήκη, έχουν κάποια σιτήρα. Μέχρι να καταναλωθούν αυτά. Ας ελπίσουμε ότι βγουν και τα φρέσκα τα δικά μας τα σιτάρια, να είναι και σε καλή ποιότητα και σε αρκετές ποσότητες, να μην έχουμε περαιτέρω αυξήσεις. Πολύ πιθανόν να έχουμε και κάποιες αυξήσεις, αλλά αισιοδοξούμε να μην περάσουν ακόμα στον καταναλωτή. Υπενθυμίζεται ότι οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν έως και 28% μέσα στο 2021, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, και αναμένεται να συνεχίσουν και φέτος την ανωδική τους πορεία λόγω των προβλημάτων που συνεχίζουν να καταγράφονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από ό,τι μιλάμε με μήλους, υπάρχει επάρκεια. Υπάρχει επάρκεια, δεν υπάρχει πρόβλημα να τρομοκρατούμε τον κόσμο ούτε τους αρτοποιούς. Υπάρχουν σιτάρια, υπάρχει αλευράκι. Διάθεση από τους αρτοποιούς να παράγουμε φρέσκο προϊόν από φρέσκια ζύμη με αγάπη για όλο τον κόσμο σε προσιτή τιμή, να μπορούν και το αρτοποιείο να επιζεί, υπάρχει. Μην φοβόμαστε.